Εμείς είναι ό,τι για να πούμε είναι το λιγότερο. Ο χρόνος από μόνος του μιλάει για τα έργα των σπουδαίων και σημαντικών δημιουργών. Δηλαδή βλέπουμε μέσα στον χρόνο, έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια και βλέπουμε πόσο ζωντανό είναι το έργο του και πόσο είναι στα συνέχεια στο στόμα κάθε νέας γενιάς που έρχεται. Αυτό το κάνει αιώνιο. Δηλαδή είναι, ξέρω, μας τον πήρε ο Θεός νωρίς, αλλά μας άφησε αυτό το δώρο. Μας άφησε αυτό το δώρο, γιατί δεν το έκανε μόνο σε αυτόν το δώρο αυτό. Το έργο του δεν τελειώνει ποτέ. Το έκανε σε εμάς. Γιατί μάθαμε μέσα από αυτό το έργο, πέρα από τις υπέροχες μελωδίες, το αποτέλεσμα αυτό το μοναδικό και την ευρύτητα που είχε, μάθαμε το μεγαλείο της απλότητας. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Είσαι απλός και ουσιαστικός. Και ο Μάνος Λοΐζος με ένα νεύμα του αυτό το έκανε. Γιατί ήταν ο ίδιος έτσι ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι αυτό που αφήνει καταρχήν η συγκυρία, η στιγμή, το ονομίζει σαν τον τραγουδοποιό, σαν τον άνθρωπο δηλαδή που ανοίγει το δρόμο στα παιδιά αυτά που παίρνουν κιθάρα και αρχίζουν και λένε τα τραγούδια τους. Και μετά από εκεί έχουμε μια σειρά από πολύ μεγάλους δημιουργούς, ποιητές, θα το πω, θα μου επιτραπεί ο όρος, ανθρώπων οι οποίοι μουν, ας πούμε, τα αυτιά μας και την αισθητική μας. Πιστεύω λοιπόν ότι η μεγάλη προσφορά του Μάνου Λοΐζου είναι αυτή. Πιστεύω ότι η νίκη του, μέσα από το έργο του, η νίκη του απέναντι στον χρόνο, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και είναι και ένας μπούσουλας για όλους εμάς, να κοιτάμε να κάνουμε την άκρη δουλειά μας ησυχά. Και έτσι όπως έκανε αυτός, δηλαδή. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Εγώ είχα τη χαρά να είμαι φίλη του, να έχει αποφασίσει ότι είμαι φίλη του. Την τιμή και τη χαρά. Έτσι λοιπόν η σχέση μας ήταν βασισμένη περισσότερο σε ένα φιλικό επίπεδο παρά λόγω της δουλειάς. Εμφανίζομαι στη δουλειά του τον τελευταίο του Χριστού για μια μέρα ζωής. Με την οψιόν και την προοπτική να κάναμε έναν αμέσως μετά, αλλά τα πράγματα μας, ο χρόνος μας, εκεί μας εγέλασε. Άρα λοιπόν, έχω από αυτό η γεύση που έχω από τον Μάνο Λοΐζο, είναι αυτή η ησυχία των συναντήσεων μας, όποτε γινόταν. Η ησυχία δηλαδή ενός ανθρώπου που μίλησε σιγά, ήταν γεμάτος από αισθήματα, δεν είχε καμία υπερβολή από τα αστεία του μέχρι τα σοβαρά του. Ένας άνθρωπος που κουβάλαγε πολιτισμό από μόνος του. Ήταν βαθιά πολιτισμένο άτομο. Έτσι λοιπόν, θεωρώ την πρωτοβουλία σας να ονομάσετε το στέκι των νέων, να του δώσετε το όνομα του Μάνου. Είναι, πιστεύω, ότι καλύτερο που μπορούσε να γίνει, γιατί στους νέους ανθρώπους ανήκει ο Μάνος. Σε αυτούς πάντα θα είναι. Συγχαρητήρια.